Ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Σταϊκούρας βρέθηκε σήμερα στην Αργολίδα στα πλαίσια επαφών με στελέχη του κόμματος. Ο κ. Σταϊκούρας μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το μνημόνιο, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει έναν διαφορετικό δρόμο. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αργολίδας έχει την εξαιρετική τιμή να υποδέχεται σήμερα στο χώρο της, και είναι πολύ σημαντικό γιατί τονίζω στο χώρο της, τον Χρήστο τον Σταϊκούρα, βουλευτή Φθιώτιδος της Νέας Δημοκρατίας και έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στο οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας νέος στην ηλικία βουλευτής, ένας άνθρωπος με εξαιρετικές γνώσεις για την οικονομία. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στο σπίτι μου, στο σπίτι μας, στην Ομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη για την φιλοξενία και αν θέλετε να καταθέσω 2-3 σκέψεις για την τρέχουσα επικαιρότητα στον τομέα της οικονομίας. Χθες βράδυ είχαμε την ανακοίνωση της Τρόικας σχετικά με την πορεία εκτέλεση του μνημονίου. Από αυτή τι προκύπτει? Πρώτα απ' όλα προκύπτει ότι η συνταγή που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα οδηγεί σε αδιέξοδο. Υπάρχει παραδοχή δηλαδή ότι η ύφεση είναι βαθύτερη από την αναμενόμενη. Και πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα? Αντιμετωπίζεται με υψηλότερη δοσολογία από το ίδιο φάρμακο. Δηλαδή με περισσότερα μέτρα υπερφορολόγησης και οριζόντιας μείωσης μισθών και συντάξεων. Είναι προφανές συνεπώς ότι αυτό το μείγμα οικονομικής πολιτικής δεν μπορεί να σώσει τον ασθενή. Εμείς έχουμε προτείνει έναν διαφορετικό δρόμο. Έχουμε προτείνει έναν δρόμο που εδράζεται στην επανεκκίνηση της οικονομίας, βεβαίως με δημοσιονομική προσαρμογή, βεβαίως με μείωση της πατάλης, βεβαίως με αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου. Έχουμε το μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο αναμένουμε να ξετυλιχθεί την επόμενη εβδομάδα σε ό,τι αφορά τα μέτρα του. Και επί αυτών θα τοποθετηθούμε. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω 2 πολύ σημαντικά σχόλια. Το πρώτο σχόλιο. Πέρσι το μνημόνιο έλεγε ότι το 2011 χρειάζονται 9 δις μέτρα. Από τα 9 δις μέτρα πέρσι το Μάιο, φτάσαμε τώρα στα 21 δις μέτρα. Δηλαδή, περισσότερα από τα διπλάσια μέτρα για την ίδια χρονιά. Και γιατί 21 δις μέτρα? Για να μειωθεί το έλλειμμα, εάν μειωθεί, κατά 7 δις ευρώ. Δηλαδή, 21 δις θυσίες οι Έλληνες πολίτες, για να μειωθεί το έλλειμμα, εάν μειωθεί, διότι το πρώτο τετράμινο αυξάνει το έλλειμμα, κατά 7 δις ευρώ. Τα 2/3 από τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών δεν πιάνουν τόπο. Λόγω βαθύτερης ύφεσης, υψηλότερων τόκων, μεγαλύτερης ανεργίας που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμείς έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη, ρεαλιστική πρόταση όπως σας είπα, μια πρόταση κοστολογημένη, μια πρόταση στην οποία εμείς έχουμε κάνει την δική μας διαδρομή συνένεσης. Και ήδη, όταν δεν μας ζητήθηκε καν η συνένεση, δώσαμε στοχευμένη συνένεση. Ζητάμε όμως από την κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι η δική μας πρόταση είναι η βάση πάνω στην οποία θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε όρους του μνημονίου.